Γεια χαρά. Θα ήθελα να δούμε και να μιλήσουμε για το airbag, δηλαδή το λεγόμενο αερόσακο. Θα δούμε πού βρίσκεται και στη συνέχεια πώς λειτουργεί. Για να δούμε, εδώ βλέπουμε μια εικόνα. Οι αριθμοί που βλέπουμε εδώ, 1, 2, 3, 3 εδώ, εδώ το 2, 2, 2, αυτοί είναι οι αισθητήρες από τους οποίους οι οποίοι θα δώσουν σήμα να ενεργοποιηθεί ο αεροσάκος. Δηλαδή, εάν υπάρχει σύγκρουση εδώ στο σημείο 3, θα ενεργοποιηθεί εδώ ο αισθητήρας που θα δούμε σε λίγο, ή αν έχουμε μια σύγκρουση στο σημείο 2, εδώ, θα ενεργοποιηθεί ο αισθητήρας και θα δώσει εντολή να ενεργοποιηθεί ο αεροσάκος. Θα δούμε αυτά σε λίγο. Πού βρίσκονται οι αεροσάκοι? Όπου γαλανό είναι αεροσάκος, δηλαδή βρίσκονται στα πόδια κάτω, στα γόνατα, στο τιμόνι, στα πλάγια εδώ στους άγκονες, εδώ απάνω ψηλά, στο κεφάλι, στην κολόνα δηλαδή, προς απέναντι, εδώ στο τιμόνι απάνω στον οδηγό δίπλα, και αυτή εδώ η λεγόμενη κουρτίνα, δηλαδή σε ένα αυτοκίνητο μπορούμε να βρούμε γύρω στους 12 αερόσακους. Πάμε να δούμε παρακάτω. Εδώ βλέπουμε άλλη μια εικόνα. Αερόσακοι στο τιμόνι, στον οδηγό, στα πλάγια και η κουρτίνα η οποία κατεβαίνει προς τα κάτω. Άλλη μια εικόνα, οι αερόσακοι λίγο παντού όπου βλέπουμε εδώ. Πάμε να δούμε τώρα πώς λειτουργούν. Εδώ βλέπουμε ένα τιμόνι μέσα στο οποίο υπάρχει ο αεροσάκος. Αυτό είναι το πλαστικό που βρίσκεται στην έξω πλευρά που όλοι μας βλέπουμε. Από τη μέσα μεριά του πλαστικού βλέπουμε εδώ το κόκκινο αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι ο αερόσακος. Και κάτω από εδώ βλέπουμε έναν ολόκληρο μηχανισμό ο οποίος θα ενεργοποιηθεί και θα φουσκώσει τον αερόσακο, θα σπάσει το πλαστικό και θα βγει προς τα έξω όπως έχουμε δει. Αυτό είναι το σύστημα που βρίσκεται στο τιμόνι. Και λίγο πολύ είναι περίπου, έχουν το ίδιο σύστημα και όλοι οι υπόλοιποι αερόσακοι με αυτόν τον τρόπο λειτουργούν. Πάμε τώρα να δούμε αυτό εδώ το σύστημα εδώ, αυτός ο μηχανισμός, πώς λειτουργεί για να μπορεί να ενεργοποιήσει, να φουσκώσει δηλαδή τον αερόσακο εδώ, αυτό εδώ. Εδώ πάλι βλέπουμε την εικόνα, όπου βλέπουμε τον αερόσακο σε κόκκινο χρώμα και από κάτω ο μηχανισμός. Εδώ βλέπουμε τον μηχανισμό. Σε μία τομή, εδώ μέσα, αυτά τα στρογγυλά που βλέπουμε είναι οι λεγόμενες ταμπλέτες, στα μικρά φουσκαλάκια είναι, τα οποία αποτελούνται από νητρική αμμονία. Γύρω γεμάτο εδώ μέσα αυτό πάνω. Εδώ πάνω υπάρχει ένα φίλτρο και στη συνέχεια εδώ γύρω το ίδιο, ένα μεταλλικό φίλτρο, γιατί όταν αυτά εδώ θα εξηγήσουμε πώς δημιουργούνται, έτσι ώστε να μην σκάσουν προς τα έξω και τραυματιστεί ο οδηγός, προστατεύονται από ένα μεταλλικό φίλτρο εδώ γύρω. Και στην κέντρο εδώ θα δούμε, υπάρχει, είναι αυτός ο λεγόμενος πυροκροτητής, ο οποίος θα δώσει σήμα εδώ στο υλικό που είναι ταμπλέτες από νητρική αμμονία, θα αρπάξουν φωτιά και θα δημιουργήσουν ένα σύννεφο. Τι γίνεται λοιπόν? Τη στιγμή που υπάρχει σύγκρουση στον αισθητήρα, αυτό που είχαμε δει λίγο πριν στους αριθμούς 1, 2, 3, ο αισθητήρας αυτός στέλνει ένα σήμα, είναι σαν μικρό διακοπτάκι on-off που ανάβουμε και σβήνουμε τις λάμπες μας. Εδώ μέσα, τη στιγμή αυτή, στέλνει μια τάση, ρεύμα, και αυτό εδώ το σημείο αυτό με το ρεύμα φλέγει, αρπάζουν φωτιά όλα αυτά τα σωματίδια. Και αφού αυτά εδώ αρπάξουν φωτιά, με την ακρίβεια δεν υπάρχει φλόγα, καίγονται, παράγουν τον καπνό, αυτό εδώ, με μεγάλη ταχύτητα που θα δούμε. Αυτός ο καπνός εδώ τι κάνει?
στέλνει, φεύγει από τα πλάγια από εδώ, γιατί παράγει μεγάλη ποσότητα καπνό εδώ, αυτή η νητρική αμμονία. Η πίεση μεγάλη αυτή εδώ από τα πλάγια, τι κάνει, φουσκώνει τον αερόσακό μας με μια μεγάλη ταχύτητα, δηλαδή αυτό εδώ. Αν δούμε ότι εδώ ο αερόσακος βρίσκεται από την εξωτερική πλευρά γύρω γύρω του μηχανισμού. Δηλαδή επανέρχομαι εδώ, δηλαδή από την εξωτερική πλευρά. Επόμενος λοιπόν, όταν παράγει τον καπνό, ο καπνός βγαίνει γύρω γύρω από εδώ με μεγάλη ταχύτητα και ο όγκος, αρκετός όγκος, να δώσει μεγάλη πίεση και να φουσκώσει προς τα έξω τον αερόσακο. Πάμε τώρα να δούμε με ποια ταχύτητα φουσκώνεται ο αερόσακος. Εδώ βλέπουμε τους χρόνους που χρειάζεται ένας αερόσακος να ενεργοποιηθεί. Τι βλέπουμε, εδώ είναι, κοιτάξτε τι γίνεται, έναρξη σύγκρουσης. Μόλις δηλαδή το όχημα ακουμπήσει απάνω και αρχίζει και υπάρχει εδώ μια σύγκρουση, για κοιτάξτε πολύ λίγη, υπάρχει ανάφλεξη του αερόσακου, δηλαδή μέσα σε 15 χιλιοστά του δευτερολέπτου ενεργοποιείται, δηλαδή στέλνει εντολή αμέσως στον αερόσακο. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Εδώ στα 45 με 50 χιλιοστά του δευτερολέπτου έχει ήδη ανοίξει ο αερόσακος και ο οδηγός δεν βλέπω, όπως βλέπω το οδηγό εδώ, δεν προλαβαίνει το κεφάλι να αγγίξει το τιμόνι. Εδώ υπάρχει φάση βύθισης, δηλαδή έχει ολοκληρωθεί τέρμα η σύγκρουση, ο αερόσακος έχει ανοίξει εντελώς στα 80 χιλιοστά του δευτερολέπτου και τέλος στα 150 χιλιοστά του δευτερολέπτου έχει τελειώσει όλη η φάση της σύγκρουσης. Εδώ όμως το σπουδαίο τι γίνεται, ότι εδώ ο αεροσακός γύρω γύρω από τον αεροσακό υπάρχουν μικρές οπές, τρύπες δηλαδή, έτσι ώστε όταν φουσκώσει να ξεφουσκώσει σταδιακά και να πέσει. Διότι υπάρχει κίνδυνος, εάν δεν ξεφουσκώσει, να πνίξει τον οδηγό. Γι' αυτό γύρω γύρω από τον αερόσακο, αυτές οι τρύπες, μόλις ο οδηγός σκάσει τα μούτρα του απάνω στον αερόσακο, οι τρύπες βοηθούν να φύγει το αέριο και να ξεφουσκώσει ομαλά. Τώρα, εδώ η αερόσακη, εδώ θα δούμε τον όγκο, δηλαδή πόσο μεγάλος και μικρός ή μικρός είναι ο αερόσακος. Ο αερόσακος του οδηγού αρχίζει από 35 λίτρα έως 60 λίτρα. Του συνοδηγού αρχίζει από 60 λίτρα έως 100 λίτρα. Και αυτό εξαρτάται τα διαφορετικά μοντέλα ενός κατασκευαστή. Θα ήθελα όμως να συμπληρώσω ότι εδώ στον αερόσακο πάνω, όταν ενεργοποιείται και φουσκώσει εδώ, όπως βλέπουμε, στη φάση της ολοκλήρωσης του, γύρω γύρω από εδώ, από τον αερόσακο, υπάρχουν οπές, δηλαδή τρύπες. Έτσι ώστε όταν ολοκληρωθεί το φούσκωμα του αερόσακου, αμέσως αρχίζει η φάση της υποπίεσης, ξεφούσκωμα δηλαδή, του αεροσακού. Και αυτό γιατί διαπίστωσαν ότι η πίεση που δημιουργήθηκε εδώ στο πρόσωπο του οδηγού, υπήρχαν περιπτώσεις που κινδύνευσε ο οδηγός να πεθάνει από ασφυξία. Γι' αυτό και τι έχουν βάλει τρύπες, οπές γύρω γύρω, έτσι ώστε αμέσως μετά το φούσκωμα και αμέσως εδώ, όπως βλέπουμε τον οδηγό να έχει έρθει στην
να πέσει απάνω στον αερόσακο, να αρχίσει ο αερόσακος εδώ να ξεφουσκώνει για να φτάσει εδώ στην τελική του φάση που είναι εντελώς ξεφουσκωμένος. Έτσι λοιπόν λειτουργεί ο αερόσακος σε όλα μας τα αυτοκίνητα. Εδώ κλείνω και σας χαιρετώ και μην ξεχνάτε πάντα ένα θετικό ή εγγραφείτε για τα επόμενα βίντεο. Ευχαριστώ, γεια χαρά.